Καλησπέρα σα, φίλε και φίλοι του Ναργιλέ. Καλώ ήρθατε πίσω στο κανάλι μα. Είμαι ο Μίσα, είναι ο Δημήτρη, είμαστε η CSEF. Επανήλθαμε, κάναμε ένα μικρό διάλειμμα. είχαμε πάει διακοπέ. Μπορεί και όχι, προχωράμε. Εγώ ξέχασα να περπατάω, ο Δημήτρη ξέχασε να ζει. επανήλθαμε όμω, αυτό είναι που μετράει. Στο σημερινό μα βιντεάκι έχουμε να σα δείξουμε δύο νέε γεύσει, οι οποίε είναι πολύ δυνατέ. Ε, μία από μία, βασικά και οι δύο από γνωστέ μα εταιρείε, η μία λίγο περισσότερο αγαπημένη και γνωστή, άλλη όχι τόσο. Θα ξεκινήσω με την περισσότερο γνωστή, είναι μια γεύση που περίμενα πολύ καιρό να τη δοκιμάσω. Ε, είναι τη γερμανική εταιρεία Holster. Φυσικά όλοι τη γνωρίζετε, το βιντεάκι που είχαμε κάνει Δημήτρη τότε με τη Holster έχει κάνει πάτα Τι έγινε, γιατί ήταν όλοι μόνο εκείνο και δεν βλέπουν τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ε, είναι μια γεύση τη Holster και συγκεκριμένα είναι το Yellow Pants. Δημήτρη, να πέσουν τα βίντεο, παρακαλώ. Ε, το Yellow Punch είναι η τελευταία προσθήκη στη σειρά γεύσεων της Holster και πρόκειται για μια γεύση η οποία όπως προδίδει και κάπως το όνομα είναι λεμόνι, Yellow, Yellow Punch ε, και λένε ότι έχει και μια έτσι αίσθηση μέντας, μια αίσθηση δροσιάς ε, θα ξεκινήσω από τον καπνό, όπως γνωρίζετε ο καπνός Holster είναι αρκετά ψιλοκομμένος, έχει καλό κόψιμο, αν έπρεπε να το βαθμολήσω του βάζα 9 στα 10. Είναι αρκετά υγρό. Έχει πολύ υγρασία. Θέλει καλό ανακάτεμα για να είναι ομοιόμορφο όταν στρώνουμε το καπάκι. Ε, από μυρωδιά μυρίζει ωραία. Όπω όλε οι γεύσει, Holster μυρίζουν ωραία. Ε, μου βγάζει το λεμόνι, Δεν μπορώ να πω ότι μου μυρίζει ξινή γεύση και όντω δεν είναι ξινή γεύση. Αυτό που μου θυμίζει πάρα πολύ και το θυμίζει και στη γεύση όταν την δοκιμάζουμε, είναι το λεμούν, της τη Einschart Sieben. Δηλαδή είναι ένα λεμόνι με μια νότα βανίλια, είναι έτσι. Ενώ ένα καπνό που είναι λεμόνι σίγουρα δεν είναι ξινός Είναι έτσι κάπω ξινόγλυκο, είναι σαν lemon pie. Εμένα αυτό μου θυμίζει. Δεν είναι ε, σαν λεμόνια τη. Ε, τα Σαν το όκολο, α πούμε, που είναι καθαρά ξινό, ή σαν το tingle tangle τη Μάρινταν. Ε, είναι μια ωραία γεύση. Στο κάπνισμα μου άρεσε αρκετά και μόνη τη. Και σε μίξ μπορεί να συνδυαστεί. Το λεμόνι εντάξει είναι κλασικό ένα, ένα λεμόν σμούθι, α πούμε, κάτι όχι τόσο. Θα μπορούσε. Ή μια σπιτική λεμονάδα. Όχι, σπιτική λεμονάδα είναι πολύ ξινή, δεν, δεν, θυμίζει. Ε, είναι μια γεύση που μου άρεσε αρκετά. Δεν την έχω μέσα στο καπάκι. Θα καπνίσω την άλλη γεύση που θα σα δείξω και την κράτησα για δεύτερη. Ε, αν έπρεπε να βαθμολογήσω τη γεύση, θα τη έβαζα ένα 8 στα 10. Ε, μου αρέσει, δεν με ξετρέλανε. Τσίμιση. 6,5 θα τις έβαζες εσύ. Άμα θα ένα σύμφωνα με, ε, με του υπόλοιπου κωδικού τη Χόλστερ, θα βάζα 6,5. Εντάξει, η Χόλστερ είναι μια εταιρεία η οποία έχει αρκετέ ωραίε γεύσει. Το χαρακτηριστικό ε... τη είναι ότι όλε τι γεύσει είτε μα αρέσουν είτε όχι τόσο, είναι έντονε. Είναι πιστέ σε αυτό που λέει είναι το όνομά του. Αν μου έλεγε ο εσύ που έχει δοκιμάσει όλα τα Holster, Ναι. Τι του βάζα σε σχέση με όλα τα Χόλστερ. Ναι. Χαμηλά. Οκ, okay. εγώ θα την έβαζα στις top 5. Δηλαδή μου αρέσει περισσότερο για παράδειγμα από το... Ποιο να σου πω τώρα. Μου αρέσει περισσότερο από αρκετέ γεύσεις. Καλά δεν δηλαδή το συγκρινώ με τον Mr. John, ας πούμε, που εγώ το βάζω πάτο ή με το Smurf Daddy. Είναι μια γεύση που θα την ξαναδοκίμαζα. Εγώ για παράδειγμα προτιμώ Mr. John παρά αυτό. Τόσο σκληρό. Ναι. Οκ. Okay. Εντάξει, το αφήνω, ζηματάει Ζοντά... το... Στον παράδειγμα εμείς ότι δεν είναι όλες... όλα τα στόματα το ίδιο και δεν έχουμε όλη την ίδια γεύση. Λοιπόν, πριν σας μιλήσω για τη δεύτερη γεύση, θέλω να κάνω μια τζουρίτσα γιατί είναι έτοιμη. Βλέπω το καπάκι μου καπνίζει. Αχ! Ας κάνω άλλη μία. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τη δεύτερη γεύση μα, η οποία μα έρχεται από την εταιρεία Sage. Είναι μια εταιρεία επίση γερμανική. Έχουμε ξανακάνει ένα review για το Rasporn, που είναι η μοναδική γεύση Sage που έχω εγώ δοκιμάσει εκτό από τον Blue Gasmus. Η γεύση λοιπόν, το λίκαρα, λέγεται Blue Gasmus. Ε, Όπω επίση προδίδει το όνομα, γενικά οι Γερμανοί είναι πολύ δημιουργικοί με τα όνοματά του. Λεμόνι, Yellow Punch, Blueberry, Blue Gasmus. θα, θα μπορούσα να το και Blue. Ναι, οκ. Okay. είναι μια γεύση οποία αποτελείται κυρίως από blueberry και ένα μίξ από άλλα berry. Berries. Ε, στη μυρωδιά της είναι πολύ έντονη. Επικρατεί το blueberry, δηλαδή μου θυμίζει λίγο αλμασίβα μπλάουλιχτ, μου θυμίζει γενικά κάποια άλλα blueberry. Ε, έχει πολύ ωραία μυρωδιά. Το κόψιμο είναι επίσης κλασικά ένα καλό γερμανικό κόψιμο. Δεν θα το έβαζα 10 όταν έχω δει το κόψιμο τη Μάρινταν, το οποίο είναι απίστευτο και βλέπω και αυτό. Ένα πολύ καλό βλεπτοκομμένο γερμανικό καπνό, καταλαβαίνετε ότι είναι ποιοτικό, αλλά μέχρι εκεί η μυρωδιά του είναι τρομερή. Είναι πολύ νόστιμο στη μυρωδιά. Είναι ένα καπνό ο οποίο είναι μεν γλυκό, αλλά δεν είναι η γλύκα που έχουν άλλοι καπνοί. Είναι γλυκό, αλλά ταυτόχρονα είναι λίγο. Πώ να το περιγράψω, ρε, εσύ, Δημήτρη. Μου κάνει κάτι ιδιαίτερο. Το Blueberry γενικά, όποτε και να το έχω δοκιμάσει. Μοιάζει με το ρασπόρν, εδώ είναι πολύ πιο έντονο το μπλουμπερι σε σχέση με το ρασπόρν που είναι κυρίω ράσπαιρι, εννοείται. Όπω το κολομπέρι και το κρέμπερι τη Τρουπάσιων. Ναι, 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 ναι. ναι, ναι ε, και το θέμα είναι ότι στο κάπνισμα, εγώ αυτό που έχω να πω, Δημήτρη. Πριν πω για τη γεύση, βλέπετε ότι καπνίζουμε στο Breeze 2, έχουμε ένα μπολτισό όμπλακο. Όμπλακα, που λένε και οι φίλοι μου οι Ρώσοι. Ένα καλούντλο του σουάν. Ε, το στρώσιμο τη γεύση είναι οριακά ονδερίμ. Ακουμπάνε τα μπιλάκια στον καπνό. Το αποτέλεσμα γευστικά, παιδιά, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ε, μου θυμίζει. Τώρα ο Μίτσος θα με κράξει για αυτό που θα πω. Ένα τσικ για κάποιο λόγο African Queen. Ένα τσικ. Μου θυμίζει πάρα πολύ το Blaulicht τη Σαλμασίβα. Αλλά αν μου έλεγε κανεί, μου έβαζε αυτό το καπνό και μου τον έδινε να δοκιμάσω και μου έλεγε τι έχει μέσα, θα έλεγα έχει αλμασίβα blueberry, αν δεν ήξερα αυτή τη γεύση. Θα έλεγα πρέπει να βάλεις και 10-20% African Queen. Δηλαδή έχει μια, μια γλύκα και μια νοστιμιά που είναι λες και έχει μέσα στα φύλη, ενώ η εταιρεία δεν αναγράφει στα φύλη. Με κοιτάει ο Μίτσο περίεργα. Τι έπαθε, Μίτσο μου. Προσωπική μου γνώμη, μου αρέσει πολύ περισσότερο από το Yellow Punch. Προσωπική σου. Προσωπική... Γνωμούλα μου. Ε, τώρα βέβαια στο Yellow Punch έβαλα 8 στα 10. Λοιπόν, αλλάζω γιατί δεν είναι να του βάλω 8 στα 10 εκ των πραγμάτων. Ε, στο Blue Gas μου θα έβαζα σίγουρα ένα 8,5 με 9 στα 10. Θέλω είναι εσεί οι reviewer να λέτε την προσωπική σα γνώμη. Ναι, αντικειμενικά πάντα. Γιατί είναι, ο ναργιλέ είναι κάτι που είναι άκρο αντικειμενικό και δεν είναι θέμα γνώμη. Δηλαδή, αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Τέλο πάντων, στον πλουγκάζ μου θα βάζα παιδιά σίγουρα υψηλότερο βαθμό από το γελό πάντσι. Είναι μια γεύση που μου άρεσε αρκετά. Είναι μια γεύση που θα την ξανάπαιρνα πολύ ευχάριστα για να την ξανακαπνίσω. Μου άρεσε πολύ περισσότερο από το Rasporn τη ίδια εταιρεία. Είναι επίση και αυτή μια νέα γεύση βγήκε πρόσφατα. Είναι η τελευταία γεύση τη ε, Sage. Σα προτείνω επιφύλακτα να τη δοκιμάσετε. Αυτά Δημήτρη. Σήμερα θα το κρατήσω I'll keep it short. Δεν έχω να πω πάρα πολλά. Έρχονται και άλλα πράγματα. Έρχεται κάτι πολύ δυνατό σύντομα. Το διάλειμμα τέλο. Σε απαλλάσσω από τα καθήκοντά σου ω εργάτη. Πλέον θα γίνει ξανά βιντεογράφο του καναλιού. Και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο. Ελπίζουμε να σα άρεσε. Κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe στο κανάλι μα στο YouTube. Ακολουθήστε μα στο Instagram. Γενικά στα social media. Ήμουν ο Μίσα, ήταν ο Δημήτρη. η εσεί σεφ. Όχι ότι μου κάνετε social media για να βρουν, αλλά... Πώ δεν έχουν, εγώ τα επεξεργάζομαι, μην, μην, μην ε, ανησυχεί. <Bleh>. Λοιπόν, φαίνεται ότι ήμασταν ανενεργοί. Σα ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο. Γεια σα.